πες μου τι γίνεται με τον Γιώργο Τράγκα. Λοιπόν, τελικά, επειδή υπάρχει μια διγογνωμία, αρχικά βγήκε ο Πάρης ο Κουρτζίδης, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, και είπε ότι έχει διασωληνωθεί. Μετά βγήκε δεύτερη ανακοίνωση και είπε ότι δεν έχει διασωληνωθεί. Είναι στην εντατική βέβαια, αλλά παίρνει απλώς οξυγόνο. Ποια είναι η αλήθεια, βρε Τάσο? Λοιπόν, ο Γιώργος Τράγκας όντως είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Σωτηρία. Δεν έχει εμβολιαστεί, να πούμε έτσι. Είναι ανεμβολίαστος, είναι χρόνια διαβητικός. Ο ίδιος το έχει πει με ζαχαρόκτη διαβήτη. Είναι 72 χρονών ο Γιώργος Τράγκας, παιδιά. Είναι λοιπόν, του παρέχουν οξυγόνο. Έχουμε μείνει σε αυτή την πληροφόρηση. Το θέμα είναι ότι την περασμένη Τρίτη ο ίδιος είχε πει ότι κόλλησε από το ραδιοφωνικό θάλαμο και εκείνος από ένα συνεργάτη. Και η σύζυγός του, κυρία Μαρία Καρά, μάλιστα ανέβασε και μια σχετική ανάρτηση στο Facebook λέγοντας ότι χορεύουμε ταγκό και οι δύο με τον κορονοϊό. Φαίνεται όμως ότι η τροπή της υγείας του πήρε μια άσχημη τροπή και αναγκαστικά εισήλθε στο νοσοκομείο. Η Μαρία Καρά είναι στο σπίτι και κάνει την καραντίνα στο σπίτι. Ο Γιώργος Τράγκας χρειάστηκε προφανώς να μεταφερθεί στο Σωτηρία και παραμένει εκεί. Είναι ανεμβολίαστος. Ο ίδιος είχε πει ότι δεν κάνω τον ήρωα. Δεν παραμένει στη Σωτηρία. Είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Λοιπόν, πάμε στο σημείο αυτό να καλημερίσουμε τον Γιώργο Μουκίδη, τον γνωστό μουσικοσυνθέτη, ο οποίος είναι και μέλος και στέλεχος του κόμματος του Γιώργου Τράγκα. Καλημέρα, Γιώργο, καλημέρα. Χαίρετε. Είσαι καλά? Δεν σας βλέπω εγώ. Εμείς σε βλέπουμε και σε ακούμε μια χαρά πάντως. Τώρα δεν ξέρω. Από την τηλεόραση. Αν ανοίξει τηλεόραση. Είναι στο άλλο δωμάτιο. Ωραία. Γιώργο, σε ακούμε και σε βλέπουμε μια χαρά πάντως. Μην έχεις άγχος. Πες μας λίγο, έχεις μιλήσει, πότε μίλησες τελευταία φορά με τον Γιώργο Τράγκα? Χθες το βράδυ. Γιατί μιλάει μέσα από την εντατική? Κανονικότατα. Συγγνώμη, είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας ή είναι σε απλό δωμάτιο, γιατί έχουμε μπερδευτεί λίγο? Δεν το διευκρινίσαμε αυτό, απλά εγώ πήρα τηλέφωνο γιατί άκουσα όλα αυτά που άκουσα και λέω... Ναι. Τι γίνεται, παιδιά, ξέρω εγώ να μιλήσω με κάποιον κοντινό, γιατί όταν δεν μπορεί να μιλήσει ο ίδιος, σηκώνει και κάποιος άλλος στο τηλέφωνο. Έτσι. Ναι. Και το σήκωσε ο ίδιος. Και του λέω, εσύ του λέω, τι έχεις? Εντάξει, μου λέει, δεν μπορώ να μιλήσω, μου λέει, πολύ τώρα. Μια χαρά, μου λέει, μην ανησυχείς. Όλα καλά, θα μιλήσουμε. Μου λέει, θα πούμε. Και κλείσαμε. Μιλήσαμε, ξέρω εγώ, ένα λεπτό, ενάμιση, εκεί. Μάλιστα. Πάντως, ο Πάρης ο Κουρτζίδης, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, αρχικά είπε ότι έχει διασωληνωθεί και μετά είπε ότι δεν έχει διασωληνωθεί, αλλά. Όχι, ρε παιδιά, είναι δυνατόν να είσαι διασωληνωμένος και να μιλάς? Όχι, δεν είναι, αυτό λέω τώρα. Αλλά όμως μαζί με μέσα, μέσα από τα site πάντως αυτή η αίσθηση δόθηκε. Καλά, τα site τώρα, παιδιά, μετά... έχουν γίνει χωματερή, μην τρελαθούμε τελείως. Περίμενε, Γιώργο. Μια στιγμή. Γιώργο. Όμως η επίσημη θέση του κόμματος τώρα είναι ότι είναι όντως στη μονάδα εντατικής θεραπείας, απλώς παίρνει οξυγόνο. Ρωτάω τώρα, στη μονάδα εντατικής θεραπείας επιτρέπεται να έχει κινητό τηλέφωνο? Δεν γνωρίζω, αυτό ρωτώ. Βέβαια σε πιστεύω. Δεν ξέρω, τι να σου πω τώρα. Ναι. Τώρα πες μου κάτι. Γιατί επιτρέπεται τη μονάδα εντατικής θεραπείας να μπαίνουν τα κανάλια και να τραβάνε πλάνα? Όχι. Γιατί τράβηξε κανείς πλάνο? Δεν τραβούσανε πλάκα, κάνεις τώρα, δεν τα έχεις δει? Όχι, δεν έχω δει. Ωραία. Από τον Γιώργο Τράγκα υπάρχει πλάνο. Υπάρχει πλάνο τον Γιώργο Τράγκα. Όχι από τον Τράγκα. Λέω όταν μπαίναν τα κανάλια στο Σκάι, άδειε από την Υπουργή και τραγούσαν. Δεν ξέρω ίσω τώρα. Τέλος πάντων, εγώ δεν έχω κάνει κάτι τέτοιο. Πρέπει να το δείξω όμως κανονικά. Πες μου κάτι, επειδή ο Γιώργος Τράγκας. Συγγνώμη λίγο. Γιώργο, πάντως όπως και εσύ ανησύχησες και πήρες τηλέφωνο, με αυτή τη λογική γίνονται τώρα και οι ερωτήσεις. Γιατί σε βλέπω λίγο νευριασμένο. Ναι, όπως και εσύ ανησύχησες, έτσι με αυτή τη λογική και τώρα και εμείς κάνουμε τις ερωτήσεις. Όπως και εσύ ανησύχησες. Απλά και εγώ ανησύχησα γιατί λέω ποιος το λέει αυτό και μετά... Έτσι, μπράβο, ωραία. Ναι. Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο τώρα εγώ. Ο Γιώργος Τράγκας δεν έχει εμβολιαστεί και γνωρίζω ότι η πεποίθηση του συνόλου του κόμματος, γιατί χθες μίλησα και με ένα άλλο στέλεχος κατά τύχη, το βρήκα και στην παραλία στην Βουλιαγμένη, είναι ότι είμαστε εναντίον των εμβολιασμών, είναι δικό σας θέμα κτλ. Τώρα όμως που ο άνθρωπος αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά μια νόση, σοβαρά πήγε στην εντατική. Άσχετα δεν έχει διασωληνωθεί, πράγμα που απευχόμαστε. Μήπως το ξανασκεφτείτε όλοι σας ή όχι, δεν αλλάζει αυτή η θέση δεν που έχετε? Αλλάζει. Ναι. Δεν αλλάζει. Εγώ σου έχω πει ότι το πέρασα δύο φορές. Ναι. Δεν πήγες όμως στο νοσοκομείο εσύ? Όχι. Ο Γιώργος Τράγκας μπήκε και είναι μια ομάδα υψηλού κινδύνου, επειδή ο άνθρωπος φίλος του έδωσε το καθήμαντί του, έτσι. Όμως, έχει και διαβήτη ο Γιώργος. Ναι, ωραία, αυτό λέμε. Μήπως έχει υποκείμενο νόσημα σοβαρό. Ναι. Όχι. Πάλι όμως δεν συμφωνώ σε αυτό που λες, γιατί δεν μας αποδεικνύει κανένας ότι αν κάνει το εμβόλιο θα είναι μια χαρά. Πώς, οι στατιστικές αυτό λένε, βρε Γιώργο μου. Ποιες στατιστικές? Οι στατιστικές λένε ότι το 80% που είναι μέσα εντατικές είναι ανεμβολίαστοι και το 20% είναι εμβολιασμένοι. Αυτά τα νούμερα είναι πολύ πρόχειρα, γιατί είναι σαν αυτά τα χθεσινά που είπαν ότι είναι διασωληνωμένος. Από τέτοιες πηγές είναι Άρα τα νούμερα αυτά. Δεν το πιστεύετε. Εντάξει, okay. Γιατί εξήγησε μου λοιπόν η Πορτογαλία και το Ισραήλ
που είναι από τις πιο εμβολιασμένες χώρες και το γυρλατάρ 100%, γιατί έχουν άτομα. Γιατί έχει περάσει πολύ χρόνο από τα πρώτα δύο εμβόλια, γι' αυτό. Ξέρεις τι, θα σου πω κάτι πολύ. Μην δίνετε δύο φορές και Τράκα. Και διασταυρωμένο και. Δηλαδή είναι πάρα πολύ. Υπάρχει, σου εωδεί τη σελίδα. Ναι. Λοιπόν, γνωρίζεις μήπως πόσα άτομα πεθάναν το 2015 από τη γρήπη. Κοίτα, Γιώργο, σε παρακαλώ πολύ, άκου τώρα. Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Αυτό που εγώ κατηγορώ, δεν θέλω να το αναπαράξω. Δηλαδή, δεν έχω το πτυχίο ιατρικής, δεν έχεις πτυχίο ιατρικής και θεωρώ ότι η κουβέντα που κάνουμε είναι σαν να πυροβολούμε και δύο στον αέρα. Ας μείνουμε στην υγεία του Γιώργου Τράκα και οι δύο. Μου είπες στη θέση σου ότι δεν αλλάζετε γνώμη για τον εμβολιασμό και να μείνουμε σε αυτό. Να πω λίγο κάτι, επειδή εγώ το πέρασα. Θέλω να πω κάτι. Το προσωπικό βίωμα του καθενός, όπως ο ίδιος εξέφρασε ο άνθρωπος ότι και εγώ το έχω περάσει δύο φορές, είναι μια ξεχωριστή προσωπική ιστορία. Τα στατιστικά, τα γενικά νούμερα και το τι συμβαίνει θα τα αφήνουμε στους επιστήμονες. Ξέρεις γιατί φαίνεται ότι υπήρχε στην Ιταλία ο επικεφαλής των αντιεμβολιαστών, ο οποίος ο άνθρωπος μπήκε στη ΜΕΘ, διασωληνώθηκε, έζησε και βγήκε έξω από τη ΜΕΘ και λέει: παρακαλώ, πηγαίνετε τώρα, εμβολιαστείτε όλοι στην Ιταλία. Ο επικεφαλής των αντιεμβολιαστών. Τι άσχο. Αλλά άμα αρχίσουμε να λέμε τις ιστορίες, ο καθένας θα πει πολλές από την μεριά του. Τέλος πάντων. Ας μην μείνουμε λοιπόν στην ιστορία, ας μείνουμε στις ευχές να γίνει καλά ο άνθρωπος και όλοι όσοι νοσηλεύουν. Περίμενε να σας πω κάτι. Είχαμε 4.100 νεκρούς το 2014 από τη γρήπη και δεν άνοιξε μύτη, φίλε. Γιατί δεν έγινε τότε μια πρωτοβάθμια. Πόσους νεκρούς. Εντάξει, μην κάνουμε 4.161. Σας παρακαλώ πολύ, δεν θέλω. Κατεγραμμένα στοιχεία του ΕΟΔΗ. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περαστικά στον Τράγκα, αν μιλήσει μαζί του. Ευχαριστούμε πολύ. Περαστικά. Λοιπόν. Απλώς αυτό που θέλω να πω είναι ότι εγώ προσωπική μου εμπειρία, όταν έκανα το εμβόλιο, όταν νόσησα, τα αντισώματα, επειδή έκανα συνέχεια τεστ αντισωμάτων, ήταν υψηλά. Μετά από λίγο καιρό, αυτά λογικό είναι να πέφτουν. Ναι, ξέρεις όμως εγώ γιατί τον έκλεισα το μουκίδι. Με αγάπη έβγαλα για την υγεία του Τράγκα και για να τον έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει δικαίωμα. Όχι, και ο καθένας διότι όταν πρέπει κάνουμε να λέει κουβέντα, γιατί όταν κάνουμε την κουβέντα με τον Γαλατσιάτο πριν από 5 λεπτά και τον κλείνουμε τον άνθρωπο και να πάμε στο. Δεν μπορώ να κάνω την ίδια κουβέντα μετά με το Μουκίδη, όχι λόγω του Μουκίδη και λόγω εμού, ναι, που δεν είμαι γιατρός. Και είναι απορία άξιων που μπορούμε να αμφισβητούμε του επιστήμονε και τα εμβόλια και όχι του ίδιου μα του εαυτού. Ακριβώ. Δηλαδή, το βγάζει το Γαλατσιάτο, μα λέει κάτι μετά σε 6-8 θα την έχουμε νικήσει. Μα λέει για την Όμικρο, μα λέει για την τρίτη δόση που μπορεί να είναι τελευταία. Μην κάνουμε την ίδια κουβέντα με τον Γιώργο Μουκίδη. Περαστικά στον Γιώργο Τράκα και εγώ θα μπορούσα και στο διάλειμμα να καλέσω και τη σύζυγό την οποία τη γνωρίζω. Περαστικά.